Το παιχνίδι αρχίζει να γίνεται πιο γρήγορο, πιο έντονο. Για να δούμε το Σαβεύσκι που ξεφεύγει με ωραία προσπάθεια. Ψάχνει τον Νικολαίδη που μπαίνει στην περιοχή. Τέτα τέτα ο Νικολαίδης. Αυτό που σας λέγαμε ότι ο Νικολαίδης αρχίζει να γράφει τη δική του παράδοση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Στο 15 της επανάληψης και 60 του αγώνα η αλλαγή του Δημητρίου σκοράρει ο Ντέμις Νικολαίδης με την επάνωδό του στο πρωτάθλημα. Ο παίκτης που τραυματίστηκε στην Τούμπα, που αποχώρησε κλαίγοντας σε εκείνο το παιχνίδι, κινείται προς το μέρος όπου βρίσκονται οι φανατικοί φίλοι της ΑΕΚ και που τον αποθεώνουν. Βλέπετε εδώ, Ντέμις Νικολαίδης. Βιέντς Πρετνόλε, Δίνα Μπόργας, Λάμπα. Όλοι Βιέντς, Βιέντς. Θα ψήτω λέει τσέμπτικα εσέργα εστερά σας μπήγω. Ρόμεζες μπήγω τέβη. Σίτι ένα μάτκα, ο κλειούδε Πινιάσκινς, κλειούδε Ασεβεύσκης. Νικολαίδης, 4-2. Δεν 2 για την ΑΕΚ που είναι πάλι μπροστά με τον Νικολαίδη να περνάει με καταπληκτική ενέργεια να πλασάρει 0-3. Η ΑΕΚ μέσα σε ένα λεπτό κάνει την προδιαγραφόμενη νίκη της θρίαμβο. 0-3 με τον Δημητρίου να πανηγυρίζει. Μια υπέροχη ενέργεια του Ντέμι Νικολαίδη. Σε αυτή τη φάση πιστοποιεί την μεγάλη του κλάση. Κοιτάξτε εδώ αγκαλιές με τον Κασάπη και τον Σαβεύσκι. Τον Γκρέταρσον θα δούμε βέβαια στη συνέχεια την επανάληψη της φάσης για να βγάλουμε πιο σίγουρα συμπεράσματα. Κασάπης στην περιοχή, ο Νικολαίδης γυρίζει ξαφνικά ένα εκπληκτικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Ένα απίστευτο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη στο 73. Ίσως μόνο με αυτόν τον τρόπο ο Νικολαίδης θα μπορούσε σήμερα να νικήσει τον εκπληκτικό Βάντσικ που του είπε 4 φορές όχι. Σαβεύσκι. Βρήκε χώρο. Κλείνεται τώρα και όπως βλέπετε αναγκάζεται να απομακρυνθεί από την πίεση του τάσου του Κασιαμπή. Κάνει καταπληκτικό κόψιμο όμως της μπάλας για τον Κασάπη που σεντράρει. Η κεφαλιά θα φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του Στρακόσια και είναι ο Νικολαίδης που κάνει το 1-0. Λέκαρσον, παλιά στην καρδιά της άμυνας, πετάει τον Νικολαίδης και τον γκολ. Ο Νικολαίδης σκοράρει για τέταρτη φορά εφέτος στο πρωτάθλημα και κάνει το 1-1 στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Το Σαβεύσκι. Το γύρισμα, το σούτ από τον Μαρτσέλο, χάνει ο Χαλκιάς και έχει τον Νικολαίδης να σκοράρει 2-3 στο 66. Σαβεύσκι. Μπατίστα. Σαβεύσκι, υπέροχη ενέργεια, εκπληκτική ενέργεια του ΣΑΕΚ. Κασάπης περνάει μπάλα, ο Νικολαίδης θα στρώξει μπάλα στα ρίχια. Χατρίκ από τον παίκτη της ΣΑΕΚ. 2-4 στο 71ο λεπτό. Μας δεν έχει τελειώσει. Περνάει ο Μπατίστα από τον Αργυρόπουλο, στέκεται όρθιος. Στην περιοχή ο Ντανιέλ Μπατίστα σε κενή εστία το γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 3-0 για την ΑΕΚ. Μαλαδένης, κοφτή παλιά. Ο Μαρτσέλο που αφήνει στον Νικολαίδη είναι σε πολύ καλό σημείο. Ελίσσεται το σουτ και το 1-1. Καταπληκτική ενέργεια από τον Ντέμι γκολ της ΑΕΚ. Ένα το τέρμα στο πρωτάθλημα στο 30. Εκτελεστής του πέναλτι για την ΑΕΚ θα είναι ο Ντέμις Νικολαίδης. Που κάνει το 1-0 στο 25, πετυχαίνοντας το 10ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Νικολαίδης με 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα από αυτά με πέναλτι την περασμένη εβδομάδα επί του Εθνικού, απέναντι από τον Άγγελο Πλιώτα. Θα σουτάρει και θα κάνει το 0-1 στο 43ο λεπτό, σε ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε. Θελεί αυτό το φάουλ. Ο Κατσαβός γύρισε η μπάλα, έτοιμος για το 2-1 ο Νικολαίδης και το πραγματοποιεί. Βλέπετε, ο Ντέμις Νικολαίδης το 29 δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ. 2-1 προηγείται της Καλαμάτας και ο Νικολαίδης σκοράρει για 7η συνεχόμενη φορά. Κατσαβός στην περιοχή, πολλές φορές προσπαθούν να γεμίσουν την μπάλα μπροστά από τον Χανιωτάκη. Ο Νικολαίδης, κοιτάξτε τι κάνει. Κρατάει, γυρίζει. Καταπληκτικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. 1-0 η ΑΕΚ. Δείγμα της μεγάλης κλάσης αυτού του υποποδοσφαιριστή που δείχνει και πάλι πώς μπορεί να νικήσει ανά πάσα στιγμή την αντίπαλη άμυνα. Άντωνικος Νιόπλιας κρατάει την μπάλα. Διώχνει ο Κωστένογλου. Περιμένουν λίγο οι παίκτες της ΑΕΚ να πιέσουν. Τελικά ο Γκρέτασον κενάει παλιά μπροστά για τον Νικολαίδη, ο οποίος θέλει να περάσει. Στέκεται όρθιος ο Ντέμις απέναντι από τον Χανιωτάκη και το 2-0. Σουτάρει και το πραγματοποιεί. Δεν υπήρχε περίπτωση όπως φαινόταν να το χάσει. Νικολαίδης. Με τον Κωνσταντινίδη ξεφεύγει ο Νικολαίδης. Πάνε να κάνει το 1-2 με τον Τόμιτς. Επιμένει ο Νικολαίδης στη φάση και ο Τάτσης που διώχνει. Ο Τόμιτς θα βάλει το σώμα του σωστά. Γυρίζει τον Νικολαίδη που τελείως μόνος του πετυχαίνει γκολ. Για να ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ. Ο Νικολαίδης που πανηγυρίζει με τους φανατικούς φίλους ΑΕΚ εκεί στην σκεπαστή εξέδρα.
Κοντά το Καστανιώτης. Σέντρα του Δόνη, καλή στο πρωτοδοκάρι. Ωραίο γκολ από τον Νικολαίδη. Πολύ όμορφο γκολ στο 44. 1-1. Μαρσέλο για τον Νικολαίδη. Μπάλα περνάει για τον Νικολαίδη. Και τώρα το πλασέ θα καταλήξει στα δίκια. 1-0 για την ΑΕΚ. 1-0 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Με τον μόνιμο δίμιο της Καλαμάτας, Ντέμι Νικολαίδη. Προσπαθεί να κρατήσει και τελικά. Τώρα θα δώσει για τον Μαρσέλο. Υπέροχη πάσα του Νικολαίδη. Ο Μαρσέλο γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Ντούντου έκοψε καθώς η μπάλα πήγε πλάγια. Ο Νικολαίδης και πάλι στη φάση θα σουτάρει. Και το 2-0 και πάλι με τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 21ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει 2 τα τέρματά της. Νικολαίδης στην αντεπίθεση η ΑΕΚ με τον Νικολαίδη. Γκολ 0-1. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανοίγει το σκορ στο 26.